Έχουμε ευρωεκλογές μπροστά μας. Περιφερειακές εκλογές. Και βεβαίως όλοι οι ευρωβουλευτές έρχονται στην περιοχή μας για να ενημερωθούν για τα προβλήματα, για το τι πραγματικά χρειαζόμαστε και φυσικά να δουν τι μπορούν να κάνουν για όλους εμάς. Είναι, όπως είπαμε, οι σωτήρες μας. Πριν λίγες μέρες, λοιπόν, μας επισκέφθηκε και η κυρία Κουντουρά, η Υπουργός Τουρισμού. Σημαντική η παρουσία της, έστω και σε προεκλογικό πλαίσιο. Και βεβαίως με ένα δελτίο τύπου αναφέρεται στη Λευκάδα και στις τουριστικές, την τουριστική προοπτική που έχει. Και βεβαίως είχε επαφές με όλους τους θεσμικούς. Εμείς μιλήσαμε πριν λίγες μέρες με τον κύριο Σκαδαρές, τον πρόεδρο του Μελητηρίου. Μας είπε για παράδειγμα τα διάφορα ζητήματα που έθεσε και στην περιφέρεια αλλά και στην Υπουργό, κάνοντας λόγο για παράδειγμα για μείωση των ημερών κρατήσεων και γενικότερα του μπάτζετ που χαλάνε οι τουρίστες. Ενώ τέθηκαν επιτάπητος και τα θέματα των πτήσεων των αεροπορικών, δεν μπορούσα να μην να αρνηθώ το σχόλιο του Μανώλη Θερμού, του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, ο οποίος πολλές φορές έχουμε συζητήσει εδώ θέματα τουρισμού. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε με τον Μανώλη. Καλό απόγευμα, Μανώλη, τι κάνεις? Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα. Όλα καλά, είμαστε καλύτερα? Λίγο. Είναι λίγο ο καιρός περίεργος τώρα που μας δημιουργεί και σε αυτούς τους πονοκεφάλους φίλτατε και γενικότερα η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Να υπενθυμίσω βεβαίως στους φίλους και την ιδιότητα του Μανώλη ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Με διπλή ιδιότητα λοιπόν είμαστε εδώ. Μανώλη, σε ταλαιπωρώ, αλλά ήθελα σήμερα το σχόλιο σου, διότι ήρθε εδώ η Υπουργός Τουρισμού, είχε τη δυνατότητα να τη συναντήσεις και έχω την εντύπωση ότι όταν έρχονται εδώ όλοι οι υπουργοί και με την ιδιότητα βεβαίως υποψήφιας ευρωβουλευτίνας, όλα καλά και όλα ωραία. Βγήκε ένα δελτίο τύπου, η Λευκάδα αναπτύσσεται ραγδαία και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Θέλω λίγο το δικό σου σχόλιο και θέλω λίγο να ξεδιπλώσουμε πτυχές αυτού του παραμυθιού μαζί, αλλά με ρεαλισμό, διότι εμείς εδώ έχουμε χτυπήσει καμπανάκια μέσα από αυτή την εκπομπή και ιδιαίτερα εσύ που σε γνώσεις των πραγμάτων μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, να ξεκινήσουμε με αυτό. Αισιόδοξοι, Παναγιώτη, ως προς τη κρατική τουριστική πολιτική δεν νομίζω. Μάλιστα. Αισιόδοξοι ως προς τη χρονιά μπορούμε να είμαστε. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς μόνοι μας δουλεύουμε. Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, Παναγιώτη, όπως κουβέντιασα και με την Υπουργό, ο τουρισμός, ο κατατεκμήριο δυναμικότερος, ας πούμε, της ελληνικής οικονομίας, υστερεί, Παναγιώτη. Και δεν νομίζω ότι μπορεί η Υπουργός να κάνει. Υστερεί ουσιαστικά σε συγκρότηση ενός εξειδικευμένου θεσμικού πλαισίου, το οποίο, εντάξει, να επιτρέπει την οργάνωση και τη λειτουργία του τουρισμού. Μάλιστα. Η σημερινή κατάσταση, όπως μου τα περιέγραψε, χαρακτηρίζεται όπως αφενός από πολυνομία, θα έλεγα, και ελλείψη σε κρίσιμα ζητήματα, έτσι. Mm-hmm. Και αφενός από θεσμικό κενό. Ωραία. Οπότε, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα πολλές φορές να συζητάμε με την Υπουργό και επειδή ήρθε και είχε τη δυνατότητα να μιλήσετε. Εκτός από αυτή την αύξηση των αριθμών, εντάξει, μου άφησε μία αιχμή ο κύριος Σκιαδαρέσου ότι, για παράδειγμα, ήρθε σε εισαγωγικά σε μία αντιπαράθεση με τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, τον κύριο Γαλιατσάτου, λέγοντας τι έχει κάνει η περιφέρεια για τη Λευκάδα και ότι είναι ουραγός η Λευκάδα σε όλο αυτό. Θέσατε, κατανόησε, για παράδειγμα, υπουργός και όλοι που ήρθαν να την υποδεχτούν, ποια είναι τα προβλήματα της Λευκάδας και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει για να ανταγωνιστεί το τουριστικό προϊόν τόσο του Ιωνίου όσο και της Πάργας και της Ηπείρου που αναπτύσσεται? Κοιτάξτε, η υπουργός ήταν ενημερωμένη. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή αν μπορεί αυτή να βοηθήσει την περιφέρεια, εφόσον από την περιφέρεια δεν τα θέματα αυτά δεν στυλιτεύονται και ούτε ζητιώνται από το Υπουργείο να λυθούν. Γιατί όπως
θετική εξέλιξη είναι που ήρθε αυτή εδώ να είπαμε πολλά πράγματα. Εγώ τη είπα βασικά την πρώτη βραδιά, τσένσα τα ζητήματα. Αλλά Παναγιώτη, δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, σου είπα, να χαράξεις τουριστική πολιτική στη χώρα και, και στην περιφέρεια γενικότερα, τη δικιά μας. Δεν μπορείς ακόμη. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν είναι θέμα να έρθει κόσμος. Πρέπει να χαράξει πολιτική. Και το να χαράξει πολιτική δεν μπορεί η υπουργός μόνη της. Ναι. Δεν γίνεται, γιατί δεν είναι, Παναγιώτη, θετική εξέλιξη είναι το Υπουργείο Τουρισμού που μιλάμε τώρα, μιλάμε βασικά πράγματα, έτσι. Δεν λαϊκίζομαι ούτε... Mm-hmm. Θετική εξέλιξη του Υπουργείου Τουρισμού που δημιουργήθηκε, θα πρέπει όμως να συνοδευτεί και με το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο, Παναγιώτη, συμβαίνει και δεκαετίες εδώ με άλλα υπουργεία που εκπροσωπούν κλάδους της οικονομίας, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Τροφίμων, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Αυτά δεν τα έχει το Υπουργείο Τουρισμού ακόμη. Ναι. Καταλάβετε. Μάλιστα. Δεν μπορεί επομένως τώρα, συνυπογράφουν και συνδιαχειρίζονται και άλλα υπουργεία τον τουρισμό μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Είναι δύσκολο, όπως ξέρεις, να λύσεις θέματα. Ωραία. Όταν συνυπογράφω. Θέλω να μου πεις, αν για παράδειγμα πιστεύεις ότι έχει βάση η κριτική που ακούγεται, επειδή τώρα είσαι υποψήφιος, για παράδειγμα, και μπήκες στη μάχη, γιατί νομίζω ότι είσαι γνώστης των πραγμάτων των τουριστικών, θεωρείς ότι έχουμε υπάρξει τελευταίος τροχός αμάξης όσον αφορά την περιφέρεια και όσον αφορά, για παράδειγμα, την ενίσχυση του προϊόντος του τουριστικού? Διότι αυτό το οποίο συζητάμε πολλές φορές, βρε Μανώλη μου, και ίσως έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, μιλάμε για μία πρόκληση. Έχουμε δίπλα μας ένα αεροδρόμιο το οποίο, όπως είπαμε, θα αναπτυχθεί και θα φέρει τουρίστες. Το ζήτημα είναι τι μπορούμε εμείς να απορροφήσουμε. Κάνουμε λόγο για ένα τουριστικό προϊόν. Και θυμάμαι κάποια στιγμή, δεν θέλω να το μνημονεύσω τώρα, πριν μερικούς μήνες, ένας σημαντικός άνθρωπος της τουριστικής βιομηχανίας στην ευρύτερη περιοχή, εκτός Λευκάδας, μας έλεγε ότι η Λευκάδα έχει επενδύσει μόνο στα σουβλατζίδικα και έχει επενδύσει μόνο σε συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης. Ξέρεις τι θέλω να πω, ότι δεν έχει στόχευση σε κάτι συγκεκριμένο στο να προσελκύσει τουρισμό. Και θα ήθελα έτσι λίγο αυτό να το αναπτύξουμε. Παναγιώτη, δεν έχει επενδύσει μόνο σε σουβλατζίδικα, προς Θεού τώρα. Αυτό δεν είναι σωστό. Είναι γεγονός όμως ότι η Λευκάδα έχει ξεκινήσει πολύ πιο αργά, πολύ πιο πίσω, ας πούμε, από τα άλλα νησιά του Ιωνίου, ας πούμε. Ναι. Έτσι, αυτό είναι γεγονός το, έτσι. Πάρα αυτά όμως, έχουμε κάνει αλματώδη αύξηση. Πιθανόν, κατά τη δική μου άποψη, νομίζω ότι δεν πάει άσχημα η Λευκάδα ως προς το μοντέλο ανάπτυξής της. Το οποίο είναι, δηλαδή, για παράδειγμα, μιλάμε τώρα για ανάπτυξη με ήπια χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι? Πάντα. Βεβαίως. Απλά θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, επειδή είμαστε και σε μια προεκλογική περίοδο, εντάξει, και όλοι σχεδιάζουν, τα επιτελεία όλα σχεδιάζουν. Αν εσένα σε ρωτούσα πώς φαντάζεσαι τη Λευκάδα στα επόμενα 10 χρόνια, εγώ θα πω, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, τι θα μου έλεγες, Φίλτατε Μανώλη, δηλαδή πώς πρέπει να πορευτούμε? Κοίταξε να δεις τώρα, Παναγιώτη, το τι πρέπει να κάνουμε είναι μεγάλη κουβέντα αυτό. Δηλαδή. Δεν μπορείς να το πεις σε δύο λέξεις, σε 10 λεπτά. Σωστό αυτό που λες. Ένα στίγμα θα δώσεις. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι το ασφαλέστερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πορευτούμε με την κοινή λογική. Έτσι. Και το ασφαλέστερο, την κοινή λογική, ό,τι κοινή εμπειρία έχουμε. Έτσι, εγώ θα διανοηθώ να παρέμβω και κριτικά και θα τολμήσω, Παναγιώτη, αν χρειαστεί, πρωτοβουλία αντίστασης σε εγκληματικές παραλήψεις. Mm-hmm. Έτσι, οι όροι κυριολεκτούν και σε κοινωνικά κακουργήματα, άμα το θες. Έτσι, θα αντιπαλέψω την καθυστέρηση, την αναχρονιστική γραφειοκρατία, την ατολμία για μεταρρυθμίσεις. Ναι. Αυτά θα προσπαθήσω να κάνω εάν εκλεγώ. Αρχικά. Προς το παρόν η Λευκάδα
καλά πηγαίνει στην ανάπτυξή της, δηλαδή σε σωστό δρόμο, σε καλό δρόμο. Mm-hmm. Υπάρχουν προβλήματα υποδομής, όπως ξέρεις. Ναι. Αυτά θα προσπαθήσουμε να λύσουμε. Δηλαδή, εμείς τι μπορούμε σαν περιφέρεια, μπορούμε να προσέξουμε περισσότερο την ασφάλεια των δρόμων. Και αυτό θα είναι το πρώτο μου μέλημα την άλλη μέρα. Ναι. Έτσι. Περιακούς δρόμους, σημάνσεις, σχολεία, ασφάλεια των σχολείων βασικότατο. Αυτά θέλω να δω τώρα. Μάλιστα. Για να μπορέσει ο τόπος να γίνει ασφαλής. Και βεβαίως είναι νούμερο ένα ασφαλεία για τους τουρίστες. Έγινε λόγος και στη συζήτηση που είχαμε με την Υπουργό που μας τίμησε με την παρουσία της εδώ στον Πρίσμα 91,6 και μνημονεύουμε συχνά, Μανώλη, και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα και αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι στοίχημα αυτό, όμως, Παναγιώτη, είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων, η επιμήκυνση. Δεν είναι μόνο ξενοδοχειακή η τουριστική. Πρέπει να γίνουν μαρίνες, πρέπει να έρχονται τα σκάφη εδώ που έχουμε αυτό το πλεονέκτημα εμείς, δεν το έχει άλλο στο Ιόνιο, να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο πεδίο δράσης και για τους τουρίστες αλλά και για τους, εργαζόμενους αυτές τις μαρίνες. Δηλαδή, εννοώ ότι πρέπει να μεγαλώσει η περίοδο όπως και να έχει με τη λειτουργία των μαρινών και του θαλάσσιου τουρισμού. Ναι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι. Για να γίνει όμως αυτό και να λειτουργήσουμε θετικά μέσα στην κοινωνία και στην οικονομική ανάπτυξη, απαιτείται να συνειδητοποιήσουμε ευθύνες, όχι μόνο ευκαιρίες. Ναι. Έχουμε και ευθύνη, Παναγιώτη, που τις κρίσιμες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι εκλεγμένοι από τις τοπικές κοινωνίες, αλλά όπως διαπίστωσα σήμερα, και θα το πω, η επίλεκτη της γραφειοκρατικής αδιαφάνειας της περιφέρειας και του Δήμου, αν θες. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή τώρα, σήμερα, πολεμάμε να φύγουν οι βάρκες από το... οι επικίνδυνες αυτές βάρκες από το λιμάνι του Άγιου Νικήτα, mm-hmm. που ήδη θα είναι 5 μέσα σε αυτό το μικρό, κάτω στην Αμμουδιά. Ναι. Φαντάζεσαι, εσύ ξέρεις το Άγιο Νικήτα. Βεβαίως. Φαντάζεσαι, θα γίνει 5 βάρκες. Ναι. Και βλέπουμε μια δυσπραγία. Δηλαδή, ναι. Δεν θέλει κανένας να πάρει απόφαση, να τολμήσει. Να εφαρμόσει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν εφαρμόζεται, μπορώ να ρωτήσω. Όχι, το αυτονόητο. Να βάλει μπροστά την ασφάλεια των λουωμένων. Μάλιστα. Άσε τα πλαίσια. Βλέπεις όμως τώρα, σε αυτό το οποίο λες, βλέπεις όμως ότι περνάει την Πέμπτη ένα νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό, όπου όπως μου είπε τώρα ο κύριος Ιμπραήμ λίγο πριν από τη ΒΒΕ, ΒΒΕ-ΦΕΛΑΣ, ξεπουλιούνται όλες οι παραλίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, δίνονται όλα πλέον στους ιδιώτες. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, αυτό είναι άλλο που λες τώρα. Ναι, το διάβασα από το νομοσχέδιο. Θα δούμε, θα γίνουν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, πολύ πιο αυστηρά όμως όταν παρανομήσεις. Έτσι λένε. Μάλιστα. Εγώ μιλάω για την ασφάλεια τώρα των λουωμένων. Έτσι που ναι, είναι ωραία, λοιπόν, το αίσθημα της ασφάλειας. Έχεις δίκιο, αλλά ποιος επιτρέπει λοιπόν τα πλεούμενα να είναι ανάμεσα στους συμπολίτες που κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι εκεί? Πρέπει, έχουν άδεια? Το επιτρέπει, ναι, ο διάβολος που φτιάξανε, ο οποίος δεν ερωτήθηκε η τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Να πω, μας την πήρε 2 άτομα της περιφέρειας και ένα άτομο, ο λιμενάρχης, ένα άτομο της περιφέρειας και ένα άτομο του Δήμου. Ερήμην της τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι. Αυτά, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ναι, αυτό βεβαίως προϋποθέτει... Πρέπει, Παναγιώτη, πρέπει να αποφασίσουμε επιτέλους να τελειώνουμε τον κακό μας εαυτό. Mm-hmm. Πρέπει να μην φορτώνουμε τα προβλήματα στους άλλους. Να αρχίσουμε από εμάς, ο καθένας τον εαυτό του. Είπα, όπως και πριν, έχουμε ατροφικό το αίσθημα της ευθύνης. Ενώ πολύ ισχυρό το αίσθημα των συμφερόντων και των δικαιωμάτων. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ναι. Αυτά είναι μηνύματα τα οποία πρέπει να τα στείλουμε στην κοινωνία και βεβαίως πρέπει να υπάρχει και αυτή η συνέπεια, η μετεκλογική, φίλε Μανώλη. Γιατί όπως είπαμε τώρα, εγώ
άντε να στο παίξω και λίγο πιο δύσπιστος, όλοι τώρα έρχονται και ακούνε. Όλοι θα ακούσουν, όλοι θα πούν τι πρέπει να γίνει, αλλά μόλις εκλεγούν όποιοι εκλεγούν... Όχι πρέπει. Ναι. Όχι πρέπει να γίνει. Ναι. Παναγιώτη, το κοινωνήν εξασφαλίζει το αληθεύειν, να ξέρεις. Σωστά. Σωστά. Έτσι. Μάλιστα. Άρα, είμαστε αισιόδοξοι. Έχεις κάποια εκτίμηση για την κίνηση τις ημέρες του Πάσχα, φίλε Μανώλη? Ναι, υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αλλά, εντάξει, κάθε Πάσχα η Λευκάδα δεν έχει, είναι full. Δεν έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει πολλή κίνηση. Ας πούμε, από τώρα αρχίσουν και ζητάει δωμάτια, τα οποία δεν έχουν. Και... ιδιαίτερα στην πόλη. Ιδιαίτερα στην πόλη, και μάλιστα σκέψω ότι και εμένα με έχουν πάρει τηλέφωνο να μεσολαβήσω, να βρω δωμάτιο σκέψου. Ναι, ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου να έρθει και λόγω, όπως είπαμε, των οδικών αξώνων. Μία εικόνα από τώρα για το καλοκαίρι, Μανώλη, είναι νωρίς, επειδή έχουμε μιλήσει για τους πράκτορες εσύ πολλές φορές, έχουμε μιλήσει, έχεις μία εικόνα για το πώς θα κινηθεί το νησί? Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες των πακέτων των τουριστικών να κλείνονται? Δεν ξέρω τώρα αν το θέτω σωστά. Κοίταξε, Παναγιώτη, το τελευταίο, εντάξει, την προηγούμενη Κυριακή ήρθαν οι πρώτοι Άγγλοι, ας πούμε. Α, μάλιστα. 31 μηνός. Ναι, ήταν ένα δείγμα ελάχιστης κίνησης στην πόλη, αλλά ήταν, σου έδινε ένα αίσθημα αισιοδοξίας, ας πούμε. Ήταν ωραίο. Μετά από βαρύ χειμώνα περάσαμε. Ναι. Να βλέπουμε να κινείται τουρίστες, λίγοι βέβαια, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά δεν, γενικότερα δεν θα πάει άσχημα, δηλαδή είναι ok. Δηλαδή από το τέλη Απριλίου νομίζω θα αρχίσουμε πάλι σαν πέρυσι, μια χαρά. Δεν έχουμε θέμα κανένα. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου το νησί θα έχει πολύ ικανοποιητικές πληρότητες. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την τοπική οικονομία πρωτίστως και για τους επαγγελματίες που περιμένουν, όπως είπαμε, να πάρουν μία ανάσα. Και βεβαίως η Λευκάδα θα είναι για εμάς τους πολίτες όμορφη να την απολαύσουμε μέχρι τον Ιούνιο, γιατί από τον Ιούλιο ξεχνάμε εμείς τις παραλίες, διότι γίνεται... Αυτά είναι τα πράγματα, Παναγιώτη, τα οποία πρέπει να αντιπαλέψουμε. Έτσι. Αυτά τα προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή την υπερσυγκρότηση, τα ξαναείπαμε, τον υπερτουρισμό. Μάλιστα. Πρέπει, αυτά είναι τα πράγματα, είναι προτεραιότητα νούμερο ένα. Δεν το συζητάμε αυτό, γιατί τελείως δεν προχωράμε παραπέρα. Σωστό. Ωραία λοιπόν. Δεν προχωράμε παραπέρα. Κρατάμε αυτούς τους προβλήματους, πες μου. Προτίθεται, Παναγιώτη, πρέπει να υπάρξει κοινή συνεννόηση. Ναι. Έτσι, γιατί καμία στόχευση συλλογική δεν μπορεί να επιτευχθεί αν λείψει συνεννόηση. Μάλιστα. Μόνο συνεννοημένοι θα πάμε μπροστά. Τίποτε άλλο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αλλιώς. Υπάρχει πεδίο συνεννόησης όπως εσύ τώρα αυτή τη στιγμή τα βλέπεις? Γιατί υποθέτω για να συνεννοηθούν θα πρέπει να συνεννοηθούν και οι δικοί μας εδώ οι τοπικοί άρχοντες, αλλά και οι επικεφαλείς. Δεν ξέρω αν βλέπεις κάποιο διάβλο επικοινωνίας. Κοιτάξτε, δεν είμαι απαισιόδοξος αυτό. Μάλιστα. Παρόλο που θα φανεί για κάποιον να τον παραξενεύει, δεν είμαι απαισιόδοξος. Νομίζω ότι υπάρχει η διάθεση. Θα χρειαστεί δουλειά όμως αυτό. Μάλιστα. Έτσι, θα χρειαστεί πολύ δουλειά. Αλλά από ό,τι μιλάω και με όλους, γιατί εγώ μιλάω και με όλους τους, ας πούμε, σε εισαγωγικά αντιπάλους πολιτικά. Σωστά. Δεν βλέπω διάθεση πόλωσης. Έτσι, παρόλα που θέλουν τα μέσα και οι κομματά άνθρωποι να το σηκώσουν ψηλά αυτό, ας πούμε. Όχι, ο κόσμος και οι υποψήφοι εδώ έχουν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Θέλει λίγο δουλίτσα όμως, από συγκεκριμένους ανθρώπους. Μάλιστα. Ωραία. Θα τα αναλύουμε όλα αυτά, φίλτατε Μανώλη, εμείς εδώ, και θα τα καταγράφουμε. Πάντως, ναι, οι ζυμώσεις γίνονται σε πεδίο αυτό. Γραμμένα, που σου λέω. Ναι, δεν είναι... Για να δούμε. Εδώ είμαστε και θα τα καταγράφουμε όλα αυτά, γιατί τώρα οι προθέσεις είναι πολύ καλές. Θέλει βοήθεια και από εσάς όμως. Θέλει βοήθεια και από εσάς, από τα ΜΜΕ. Τι άλλο να κάνουμε εμείς τα ΜΜΕ? Τι άλλο να κάνουμε?
το κάνεις, αλλά... Εμείς είμαστε εδώ για να... Να, είσαι εδώ για παράδειγμα και στείλεις ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή μέσα από αυτό το μέσο και τη μαζικότητα που έχει. Λες λοιπόν για σύνθεση απόψεων και νομίζω ότι εμείς εδώ είμαστε ένα μέσο το οποίο πολλές φορές και πριν τη δική σου ενασχόληση με τα κοινά έχουμε βγάλει στη σέντρα τα προβλήματα και τους προβληματισμούς στο πεδίο του τουρισμού. Κάνουμε κουβέντα που πολλές φορές μπορεί να είναι και κουραστική. Λέμε τα ίδια, γιατί αναζητούμε λύσεις. Δεν έχουμε άλλο μέσο, Παναγιώτη. Δεν έχουμε άλλο μέσο. Ακριβώς. Θέλουμε συνεχίσει να τα λέμε. Πρέπει να τα λέμε, γιατί πρέπει να προβληματίζουμε και την κοινωνία. Διότι σε όλη αυτή την προσπάθεια να γυρίσουμε σελίδα, αν θέλουμε, πρέπει να είναι. Ξέρεις, είναι αυτό που λέω και με τους υποψηφίους. Άμα δεν έχεις μαζί σου την κοινωνία, άμα δεν καταφέρεις να εμπνεύσεις την κοινωνία να σε ακολουθήσει και γι' αυτό. Πρέπει να κριθούμε και από τον πολιτικό πολιτισμό και από τη διάθεση συνένεσης την επόμενη μέρα. Διότι είμαστε, φίλτατε Μανώλη, με ένα σύστημα της απλής αναλογικής που πλέον οποιοδήποτε δεν θα έχει αυτή την πλειοψηφία που θέλει να γράφει αν θέλει τον οποιοδήποτε γιατί μπορεί να περάσει ό,τι θέλει. Άρα εδώ πραγματικά θα κριθούν όσοι αγαπάν τον τόπο και κόπτονται για όλα αυτά τα οποία ίσως έλεγαν παρελθοντικά σε θεωρητικό επίπεδο. Όλοι λοιπόν θα κριθούμε. Βεβαίως, Παναγιώτη, γιατί, κοίταξε να δεις, Παναγιώτη, ο πολίτης σήμερα αποδείχνεται άπολης. Ναι. Θα να πει άπολης. Αποκλεισμένος από τα της πόλεως και της πολιτικής. Τα κοινά που λένε. Δεν το αντιλαμβάνεται αυτό. Επειδή του έχουν περάσει σαν αυτονόητο ότι η μετοχή στα κοινά είναι πληροφόρηση για τα κοινά. Η ενημερότητα. Είναι λάθος αυτό. Ναι. Όταν αντιλαμβάνεται ότι επειδή πληροφορούμε τι συμβαίνει, μετέχω και στα κοινά, αυτό είναι λάθος. Μάλιστα. Κατάλαβες τι εννοώ. Απόλυτα, κατάλαβα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ξέρω ότι ήταν δύσκολη ημέρα για σένα που φιλοξενήσαμε εδώ το σχολείο στον Prisma 91,6. Καλή δύναμη στην προσπάθεια. Βάζετε κάτω τα κουκιά, τα μετράτε. Δεν νομίζω ακόμη. Εντάξει, σιγά-σιγά... Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είναι και το πρόβλημά μας, Παναγιώτη. Το θέμα είναι να συνενέσουμε όλοι σε ένα κοινό στόχο. Έτσι. Και αυτοί που δεν θα βγουν πρέπει να βοηθήσουν με τον τρόπο τους, είτε συμβουλευτικά, είτε να υπάρξει ένα οικογενειακό περιβάλλον για το νησί. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα, φίλε. Λοιπόν, φίλτατε Μανώλη. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Σου εύχομαι καλή συνέχεια και εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε και να τα σχολιάζουμε. Έχουμε και τις εξορίξεις στο Αιγκής. Το είχα τον Ιμπραήμ εδώ, το ακούσατε. Ναι. Επίσης, δεν ξέρω αν έχει μία ημερίδα για τα απορρίμματα τη Δευτέρα με πρωτοβουλία του κύριου Καλού. Ένα ανοιχτό κάλεσμα. Και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και αυτό, να ακούσουμε. Θα υπάρχει μια ημερίδα εκλεκτών καλεσμένων, όπως μίλησα μαζί του σήμερα, όπου αξίζει άσχετα και ξέρεις κάτι, και θα το πω, δεν με ενδιαφέρει να τα σχολιαστεί, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος. Πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να φύγουμε από τα στεγανά. Πρέπει λίγο να σκεφτούμε ότι τώρα ο κάθε υποψήφιος κάνει ένα προεκλογικό αγώνα. Όμως μέσα σε αυτόν τον αγώνα, άσχετα με το ποιος θα βγει, πρέπει κερδισμένη να βγει η κοινωνία. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ένα ανοιχτό κάλεσμα στο οποίο θα υπάρχουν εκλεκτοί καλεσμένοι, θα υπάρξει ανακοίνωση για τα απορρίμματα, μία βόμβα που έχουμε δίπλα στην πόλη μας, θα πρέπει να υπογραμμιστεί και από τα μέσα για να βγουν αυτά τα συμπεράσματα και να είναι ενημερωμένοι οι συμπολίτες μας. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει και μία νέα κουλτούρα, όπου δεν σημαίνει σόν και καλά ότι ο ένας υποψήφιος πρέπει να βασίζεται στην αντιπολίτευση και στο τι δεν έκανε, για παράδειγμα, ο εκάστοτε δήμαρχος για να μπορέσει να μαζέψει ψήφους. Αυτό δηλαδή που πολλές φορές συμβαίνει και στη μικρή μας κοινωνία, να πεις εσύ ένα θετικό για κάποιον και να σε πάρει το οποιοδήποτε κόμμα και να σου πει γιατί φωτογραφήθηκες με τον Κουνιάκη, ενώ ο Κουνιάκης είναι τάδε κόμμα και εσύ είσαι με αυτό το συνδυασμό, πρέπει λίγο να εκλείψει, πιστεύω. Τέλος πάντων τώρα αυτά. Παναγιώτη, το δραματικότερο σύμπτωμα της παρακμής μας είναι η απόλυτη αδιαφορία που είναι παγιωμένη, έτσι, για την αξιολόγηση της ανθρώπινης ποιότητας. Το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα σκουπίδια. Πρωτίστως. Mm-hmm. Ναι, από σωστά. Το πιο ταπεινό ως το πιο κορυφαίο κοινωνικό λειτουργείο. Σωστά. Έτσι, αυτό είναι δράμα. Έτσι. Mm-hmm. Τώρα... Ωραία. Λοιπόν, φίλε, σε αφήνω, θα μιλήσουμε. Καλή ξεκούραση και σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά, Μανώλη μου. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν...